σας. Πού λεβού. Αχα. Δημήτρη. Επιτέλους και μία που δεν ήρθε με στολή καμπαρέ, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε καμπαρέ. Όχι. Όχι. Είναι η γουνίτσα, το κόκκινο κραγιόν, τα μαλλιά που το κάνουν λίγο Μέριλιν. Είναι η πανοπλία εδώ που φοράς, το κορσέ που δεν μου αρέσει καθόλου, μου κάνει λίγο νηφικό. Νηφικό. Όλο... Ναι. Μαύρο. Με κάτι πανοπλίες εδώ, νηφικά, με λευκά τούλια από κάτω κτλ. Είναι κάρα όμως. Ευχαριστώ. Σοφία μου, εσύ τι λες? Προσπαθώ να βρω κάτι που μπορώ να το αλλάξω μαζί, στο μυαλό μου. Δεν μπορώ, αλλά σίγουρα αν αυτό ήταν να το βάλεις, έπρεπε να είναι πιο μακρύ. Like, almost touching το πάτωμα μακρύ. Oh, okay. Αυτό. Because τώρα δεν κάνει drape εδώ που πρέπει. Θα σου δώσω... Κάνε ένα little twirl για να δω. Because εγώ νομίζω ότι είναι, you know, the whole icon, όχι μόνο το μπροστά. Αυτό μόνο because of the concept. Δύο. Μόνο επειδή θέλω να είμαι πιο, you know, με το concept. I'm sorry. Εσύ, Στέλιο μου, τι έχεις να πεις? Είναι λίγο μπερδεμένο όντως. Δηλαδή, έχει σίγουρα κάποια στοιχεία καμπαρέ, αλλά όλα αυτά τα πράγματα που βάλες μαζί είναι μια εικόνα προσδιόριστη. Δηλαδή, πας σε ένα πάρτι που δεν είναι θεματικό και είσαι ένα κορίτσι το οποίο φοράει ένα κοστούμι και νομίζω ότι δεν θα καταλαβαίνουν ακριβώς τι ρόλο έχει σε αυτό το πάρτι. Δηλαδή, λες, μια γυναίκα αντίθηκε και βγήκε έξω. Έχει ένα θέμα το οποίο είναι τόσο δυσνόητο και δυστοπικό. Έχω ένα θέμα μόνη μου. Δηλαδή. Ναι, είσαι ένα θέμα μόνη σου. Δεν θα καταλάβει κανένα. Νομίζω ότι θα περιμένουν όλοι να δουν τι θα κάνει. Θα τραγουδήσει. Θα βγει από την τούρτα. Κύριε Κουδουνάρη, εγώ μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Με το χέρι στην καρδιά. Πες μου. Όλη αυτή την εβδομάδα εγώ νιώθω ότι προσπάθησα τόσο πολύ. Και. Τέλος πάντων. Ναι, και. Και δεν το κατάφερα αυτό που προσπάθησα. Νιώθεις ότι κάπως δεν... Δεν θέλω να πω ότι αδικήθηκα. Γιατί, ας πούμε, αν μιλήσω και για το look της Πέμπτης, εγώ το κατανόησα απόλυτα και ούτε διαμαρτυρήθηκα, ίσα-ίσα που είπα και μόνη μου ότι δεν ήταν ένα καλό look. Αλλά για τα δύο πρώτα look της εβδομάδας, που μάλλον δεν τα ανακαλείτε κιόλας, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ ένιωσα έτσι πολύ... Ένιωσα μια στενοχώρηση. Αλλά τι να κάνω. Γενικώς πιστεύω ότι είχες πάρα πολύ κακά look. Okay. Σχεδόν μη διαγωνίσιμη. Ευχαριστώ. Ας πούμε, αυτή την εικόνα τη βρίσκω πραγματικά κακή. Εντάξει. 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 Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νίκη μου, δεν μπορώ να πω κι εγώ κάτι άλλο. Όχι. Αλλά μπορώ να σου πω να γυρίσεις τη θέση σου, αγαπητέ. Ευχαριστώ πολύ.